φάνησε πραγματοποίησε ο ΠΑΟΚ στην Κρήτη. Παίζοντας απλά και με αντεπιθέσεις, νίκησε μετά από 21 ολόκληρα χρόνια τον Όφη με 2-3 στο Ηράκλειο. Το σκορ άνοιξε για την ομάδα της Θεσσαλονίκης μόλις το 8 Παντελής Καφές, με ωραίο σούτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή και αφού η μπάλα κόντραρε και σε αμυντικό. Στη συνέχεια, ο Ιορδανίδης πήρε τη θέση του Σουάρες και στο 32 μετά από σέντρα του Χρυσάφη έστειλε με κεφαλιά την μπάλα out. 4 λεπτά αργότερα, ο Οκάς εκμεταλλεύτηκε την πολύ ωραία προσπάθεια του Μάρκου και με κοντινό πλασέ δεν άφησε περιθώριο αντίδραση στο Χανιωτάκη σημειώνοντας το 2-0. 2 λεπτά μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, ο Σαλπιγκίδης εκμεταλλεύτηκε τραγικό λάθος της άμυνας των γηπεδούχων και με πλασέ έγραψε το 3-0. Ο Όφη όμως δεν είχε πει την τελευταία του λέξη. Αρχικά μείωσε το 83 μεσού του Σολής και 5 λεπτά αργότερα ο Γκόμες εκμεταλλεύτηκε την ασθενή απόκρουση του γκολκίπερ του ΠΑΟΚ και σημείωσε το τελικό 2-3. Στον χώρο της δεύτερης εθνικής. Μέχρι το 65 προηγηθήκαμε 3-0 και είχαμε και αρκετές φάσεις τις οποίες μπορούσαμε να τις είχαμε τελειώσει. Αλλά δυστυχώς για μας από έλλειψη ψυχραιμίας 1, από απειθαρχία 2, από νοοτροπία κακή και άσχημη 3. Δεν μπορέσαμε να κάνουμε μια γλυκιά νίκη και δώσαμε το δικαίωμα στον Όφη να μας κάνει το 3-2 και στα τελευταία λεπτά να έχουμε το άγχος και το φόβο της ισοφάσης. Για μένα βέβαια είναι θετικό το ότι έγινε έτσι. Θετικό γιατί τελείωσε έτσι και είδα και κάποια πράγματα τα οποία δεν τα ήξερα. Είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια των παιδιών, εκτός από αυτά τα 2-3 πράγματα που είπα, τα οποία πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ, να τα πούμε, να κάτσουμε κάτω, γιατί αν θέλεις να λέγεις σε μεγάλη ομάδα, απαγορεύεται να κάνεις αυτά τα πράγματα που κάναμε εμείς τα τελευταία 15 λεπτά. Ήξερα ότι μας περιμένει πολύ δύσκολο παιχνίδι σήμερα, αλλά ήμουν σίγουρος ότι μπορούμε να παίζουμε όπως είμαι Ολυμπιακός. Δυστυχώς δεν παίζαμε τόσο καλά. Κάναμε πολλά λάθη. Νομίζω πολύ σημαντική στιγμή ήταν πρώτο γκολ. Από πρώτο σούπ, από σούτ, από αράουτ. Παίκτες ελεύθερος και ύστερα κάναμε δεύτερο λάθος, αμέσως 2-0. Και στο μήχρονο, μπορεί δεν πιστεύετε, αλλά ήμουν σίγουρος ότι μπορούμε. Είναι στα δύναμη μας να αλλάζουμε παιχνίδι, ή να σοβαλήσουμε, ή να αλλάζουμε, αλλά δυστυχώς πάλι κάναμε άλλο ατομικά λάθη και φάμε τρίτο γκολ και ύστερα μπορούμε να φάμε πιο πολλά γκολ. Ξεκινήσαμε 65 λεπτό, συμφωνώ. Ύστερα παίζαμε κάτι μέχρι τέλος, αλλά δεν μπορώ να είμαι ευχαριστημένος, διότι σαν ομάδα δεν παίζαμε σήμερα καλά για άμυνα, δεν παίζαμε ό,τι ήθελαμε να παίζουμε και χάσαμε άλλο παιχνίδι. Πιστεύω από την αρχή πήκαμε πάρα πολύ δυνατά, με πειθαρχία και αγωνιστικότητα. Προηγηθήκαμε αρκετά νωρίς και το σκορ έγινε μεγαλύτερο στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου. Ήμασταν στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού πάρα πολύ καλοί, αλλά στο τέλος δημιουργήθηκαν κάποια προβλήματα και έτσι έφτασε το σκορ να μειωθεί στο 3-2. Ευτυχώς για μας το αποτέλεσμα είναι αυτό που θέλαμε. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ για τη δίκαιη νίκη του. Εμείς σε καμία στιγμή νομίζω δεν ανταποκριθήκαμε στις απαιτήσεις αυτού του παιχνιδιού. Έχω την εντύπωση ότι έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, η διακοπή θα μας κάνει καλό. Και πιστεύω ότι έχουμε τους παίχτες που έχουν την εμπειρία, που μπορούν να αλλάξουν την ψυχολογία μόνοι τους, να μείνουμε ενωμένοι και με τη δουλειά να φτάσουμε στα αποτελέσματα που πρέπει. Νομίζω ότι όλοι οι παίκτες συνειδητοποίησαμε ότι δεν υπήρχε άλλο αποτέλεσμα εκτός από την νίκη. Αυτό επιδιώξαμε και νομίζω ότι οι παραδόσεις είναι για να σπάνε. Τώρα για το παιχνίδι έχω να πω ότι θα δώσω συγχαρητήρια στους συμπαίκτες μου και ότι από εδώ και πέρα θα κοιτάξουμε το επόμενο παιχνίδι, τον Ολυμπιακό, και πιστεύω να συνεχίσουμε το ίδιο. Πέρσι στην Πάτρα ο ΠΑΟΚ είχε πάθει κάτι ανάλογο. Από 3-0 ήρθε 3-3. Κάποια στιγμή στο παιχνίδι σας πέρασε από το μυαλό, το φοβηθήκατε? Νομίζω ότι μετά το 3-0 η ομάδα χαλάρωσε λίγο, αλλά μετά το 3-2 δεν νομίζω ότι, επειδή το ξαναπάθαμε πέρσι στην Πάτρα, δεν υπήρχαν περιθώρια να το ξαναπάθουμε και συνειδητοποιήσαμε όλοι οι παίκτες ότι αυτό δεν πρόκειται να ξανασυμβεί.
παράδοση και θα σπάσει σήμερα. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Mm. Είναι διπλό. Ένα-δύο. Το δάμε όνειρο. Για εμένα, γιατί με δύο πατέρα μου που δεν γράφω οικονομετρία και. Σήμερα. Ο ΠΑΟΚ παίζει. Διάρη. Σάνταρ. Θες ότι ο ΠΑΟΚ έχει δύο άσχημα αποτελέσματα. Δύο από το 87 έχουμε να πάρουμε από όχι εδώ. Αποκαλυφθέ και λέει. Τη δεύτερη τη λέξη δεν την έπιασα, δεν ήταν ελληνικά. Λέει σώρες, δεν λέει. Ναι, βλέπω. Άλλος. Οι παίκτες, αυτοί ξέρουν. Άμα έχουν κιλά αίμα μέσα τους, θα στόξουν να πάρουν τον μάτς. Θα πάρουν το ματσάκι αυτό, σήμερα θα αποδείξουν αν είναι άντρες ή όχι. Έχει και κακή παράδοση εδώ. Εδώ. Ναι, βέβαια, κακή. Ναι. Πιστεύω, θα το γυρίσουμε σήμερα. Αλλά δεν παίζει ο κόσμος. Άμα παίζει ο κόσμος, πάλι θα ήταν αίτητος. Ο Όφη δεν έχει νίκη στο πρωτάθλημα, έχει μόλις ένα βαθμό. Πολλές ομάδες δεν έχουν νίκη. Ελπίζουν για την νίκη όλοι. Εντάξει. Πιστεύω να κερδίσει, μακάρι. Και από αυτά που παρακολουθείς θα έχει καλύτερη πορεία από πέρσι, Όφη. Πιστεύω, ναι, πιστεύω καλύτερη. Είναι ακριβό. Είναι 15 ευρώ. Πώς το βλέπεις? Νορμάλ για τον αγώνα αυτό είναι νορμάλ, είναι πάρα πολύ καλά. Για τον αγώνα αυτό όμως. Και ο αγώνας θα είναι καλός. Πιστεύω πως ναι. Ο Όφη δεν έχει νίκη και ο ΠΑΟΚ και αυτός παίχνει από αποτελέσματα άσχημα. Πιστεύω ότι ο Όφη θα κερδίσει σήμερα. Πιστεύω Όφη γιατί έχει καλή παράδοση με τον ΠΑΟΚ, γι' αυτό. Η κάθε παράδοση κάποτε πρέπει να σπάσει. Έτσι πιστεύω και αυτή ίσως σήμερα να είναι η μέρα που θα σπάσει. Έχεις κανένα αίσθηκτο, είδες κανένα όνειρο, τίποτα? Όχι, δεν είναι όνειρο, απλά από παιδί με ΠΑΟΚΣΗ σαν Κυρακλιώτης. Αυτός είναι σπάνιος συνδυασμός. Σπάνιος. Αγαπάω όμως τον ΠΑΟΚ. Έχεις καταγωγή από Βόρεια Ελλάδα? Η μητέρα μου είναι από τη Βόρεια Ελλάδα. Θα υπήρχε μια ρίζα. Κάπου, ναι. Εντάξει, η ομάδα ήρθε από δύο ανεπιτυχή αποτελέσματα. Δύο ήττες και μια ισοπαλία, αλλά πιστεύω ότι έχει δείξει στοιχεία καλής ομάδας. Παίζει πιο ελεύθερο ποδόσφαιρο σε σχέση με άλλες χρονιές, πιο άνετα μπορώ να πω. Πιστεύω ότι να έρθουν οι καλύτερες μέρες. You see the match? Yes, of course. Όφη ΠΑΟΚ. Not for Pauk, for Crete. For Crete? Of course. Offi. Yeah, Offi. Can you see any more? No, this is the only game we can see. Because we are staying 2 weeks here. Mm-hmm. And you holidays? We are in holidays, yeah. We are from Austria. Mm-hmm. And now we are looking. Την Τούμπα ως κόλαση, ως φωτιά.